Μετά το παραλήρημα ρατσιστικού μίσους και ξενοφοβίας, την οποία καταδικάζουμε και δυστυχώς συνεχίζεται και χωρίς τη Χρυσή Αυγή, ας έρθουμε στο νομοσχέδιο, που είναι στον ίδιο προσανατολισμό που ξεδιπλώνει την πολιτική της κυβέρνηση, στήριξης του κεφαλαίου, ικανοποιώντας προκλητικά και απροκάλυπτα ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων σε μια σειρά τομείς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Βέβαια, παράλληλα με τα αντιλαϊκά μέτρα, πάει και το δόγμα σας νόμος και τάξη, βάζοντας εμπόδια όχι μόνο στην απεργία ή την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και την επίθεση των ΜΑΤ σε διαμαρτυρόμενους φοιτητές, αλλά πυροβολείται ακόμα και συλλογικές μορφές εκλογής και διοίκησης, όπως είναι η κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ. Ο βίαιος και αυταρχικός τρόπος μιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου, με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου και τη συμμετοχή των μελών και εργαζομένων, δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτό. Υπάρχει κατακραυγή και το ξέρετε, γιατί η κατάργηση αποτελεί το πρώτο βήμα αποδόμησης του σημερινού δωρεάν και δημόσιου πεδίου αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, στην κατεύθυνση περιορισμού της χωρίς όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες, αλλά και της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης του προβλήματος. Το αυτοδιοικητικό λοιπόν του οργανισμού συνδέεται με τη λογική της δημόσιας και δωρεάν φροντίδας των εξαρτημένων και των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής τάξης και εισοδήματος. Ένα διορισμένο διοικητικό συμβούλιο θα λογοδοτεί μόνο σε αυτόν που το διόρισε. Δηλαδή, δίνεται και άλλα δείγματα γραφής στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής που υποβαθμίζεται παραπέρα. Και για να δικαιολογήσετε την πράξη σας, επειδή έχουν ξεσηκωθεί και καταδικάσει μαζικά σωματεία και σύλλογοι, συκοφαντείτε την αυτοδιοικητική μορφή και προσπαθείτε να ενοχοποιήσετε το Διοικητικό Συμβούλιο για υπαρκτά προβλήματα που το ίδιο το ΚΕΘΙΑ διαμόρφωσε σε ένα πόρισμα και τώρα εσείς το ανεμίζετε. Χρησιμοποιείτε κατά κόρον τον κύριο Ζαφυρίδη για τις παρατηρήσεις του, όμως δεν συμφωνεί με το έκτρωμά σας και δεν το σώζει ούτε ο διορισμός ενός επικεφαλή ανεξάρτητης αρχής. Βέβαια, ξέρουμε καλά ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι ενταγμένη σε ένα γενικότερο και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Πριν 15 χρόνια, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ μαζί ψήφισαν ότι η τοξικοεξάρτηση είναι μια χρόνια αυτοπροκαλούμενη υποτραυπιάζουσα νόσος. Και ξανακούστηκε αυτό στην αίθουσα. Αυτή η πολιτική εκφράζεται σήμερα πιο αποφασιστικά και στη χρηματοδότηση και στον προσανατολισμό. Η χρηματοδότηση του ΚΕΘΕΑ τελευταία ήταν μέσω ΕΣΠΑ, δηλαδή ολιγόμηνες συμβάσεις, μερική απασχόληση, μπλοκάκια, ΟΑΕΔ, χρηματοδότηση που δεν ξέρεις πότε και αν θα την πάρεις. Επίσης, δεν μπορείς να κάνεις πρόληψη όταν απελευθερώνεις την κάναβη που είναι ουσία έναρξης χρήσης των ναρκωτικών για το 90% των εξαρτημένων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κίνηση να ενταχθεί το ΚΕΘΕΑ σε έναν ευρύτερο φορέα ή συνέργεια στο όνομα του πλουραλισμού της θεραπείας υπονομεύει τα στεγνά προγράμματα. Η πολιτική χορήγησης υποκατάστατων έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον και έχει αποτύχει. Ξέρουμε λοιπόν ότι η αυταρχική πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης έχει πολυεπίπεδη οικονομική και ιδεολογική στόχευση να στραγγαλίσει το ΚΕΘΕΑ, βάζοντας τα φόπλακα στη φιλοσοφία της απεξάρτησης, τεινάζοντας στον αέρα το δικαίωμα όσων στραβοπάτησαν κάποια στιγμή να ξαναβρούν το δρόμο στη ζωή. Ότι τα δίνεται όλα στο κεφάλαιο και τους ομίλους φαίνεται με προκλητικό τρόπο και στην περίπτωση του ελληνικού. Φτάνεται μέχρι το σημείο να δίνεται τους κοινόχρηστους χώρους, τους χώρους κοινής ωφέλειας, πράγμα απαράδεκτο.
Και το ερώτημα του κυρίου Χατζηδάκη, μα θα δίνουν κατοικίες χωρίς δρόμους? Δηλαδή, τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, οι δρόμοι που δημιουργούνται ανήκουν σε ιδιώτες και όχι στο Δήμο? Μην κοροϊδεύετε, δεν δικαιολογήστε. Βέβαια να πω, όλοι μαζί ψηφίσατε την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού. Δηλαδή την κατασκευή μιας ολόκληρης ιδιωτικής πόλης μέσα στην πόλη για πολλά υψηλά εισοδήματα. Μιας πόλης μακριά από την κάλυψη λαϊκών αναγκών, καθώς έχει σχεδιαστεί για καζίνο, μαρίνες, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, ουρανοξύστες. Στην ιδιωτική αυτή πόλη των 6.000 στρεμάτων, τα 2,5 χιλιόμετρα ακτογραμμής ιδιωτικοποιούνται για τις ανάγκες των ξενοδοχειακών ζωνών και δεν θα υπάρχει καμία πρόσβαση των κατοίκων των γύρων δήμων. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω και τις αντιρρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ αφού αυτά ψήφιζε, γιατί τώρα διαμαρτύρεται. Αν υπάρχει βεβαίως κανένα άρθρο ή παράγραφος που να φαίνονται θετικά για εργαζόμενους, είναι για χρωστουμέικα, δηλαδή καθυστερήσεις στην απληρωσιά, που αυτή δεν τιμωρείται. Εάν όμως έχουν οφειλές οι εργαζόμενοι από αδυναμία, τότε μπαίνουν πανωτόκια, είναι στα κόκκινα δάνεια και με ταχύτητες μεγάλες οδηγούνται στους πληστηριασμούς. Πολλά έχουν υποθεί για τα κόκκινα δάνεια. Και το φάρμακο, οι 120 δόσεις. Αλήθεια, πόσοι έχουν πρόσβαση και τι όρους θέτεται? Το μόνο σίγουρο είναι ότι σημαίνει το τέλος της εποχής την προστασία της πρώτης κατοικίας, ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και φαίνεται ότι αυτό θέλετε να εξασφαλίσετε. Υπάρχει η εκτίμηση ότι στην τριετία 2019-2021 η μείωση της μάζας με κόκκινα δάνεια που εμφανίζονται στους ισολογισμούς των τραπεζικών ομίλων θα είναι στο ύψος των 53 δισεκατομμυρίων. Στόχος είναι η σύγκληση με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το 5% επί του συνόλου των τραπεζικών χορηγήσεων. Γι' αυτό χρησιμοποιείται εργαλεία όπως οι 120 δόσεις με λεόντιους όρους. Μερικοί, ναι, λίγοι, θα εξυπηρετηθούν. Όμως οι υπόλοιποι τι θα γίνουν? Απενοχοποιημένοι λοιπόν θα συνεχίσετε με μαζικούς πληστηριασμούς στη λαϊκή κατοικία, με πωλήσεις, με τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων σε άλλους επενδυτές, αλλά και βιώσιμες λύσεις που θα δώσουν οι τράπεζες μέσω αναδιαρθρώσεων. Αυτό ήταν το αίτημα από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Αυτό κάνετε. Συνοπτικά λοιπόν, το υποτυπώδες σύστημα προστασίας που έχει απομείνει στην πρώτη κατοικία λύγει 31 Δεκέμβρη αυτής της χρονιάς. Με βάση βεβαίως τη διάταξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που τηρεί και η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων. Ωστόσο, τα παραπάνω συνδέονται με διαδοχικούς κόφτες. Λέω ότι λοιπόν οι όροι που προβλέπονται και για τις ρυθμίσεις διευκόλυνσης. Τελικά σφίγγει και άλλο η θηλιά των εκβιασμών, κλιμακώνονται οι απειλές για μαζικό ξεσπίτωμα λαϊκών οικοκυριών. Έτσι γίνεται λοιπόν η λειτουργία της πλατφόρμας, σηματοδοτεί απαλλαγή των τραπεζών από χρονοβόρες διαδικασίες. Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να χτίσει πάνω στα κεκτημένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την ένταση της καταστολής απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Έτσι, όσα νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τη διενέργεια των πληστηριασμών αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και την νομοθέτηση της αυταπάγγελτης δίωξης για δικήματα και τη διατάραξη της οικιακής ειρήνης σε βάρος συμβελογράφων, εμπλουτίζονται τώρα από τις σοβαρές αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Αυτά λοιπόν ψηφίσατε
Δηλαδή ακόμα και μια συμβολική κατάληψη να προβλέπει ποινή μέχρι 3 χρόνια φυλάκισης. Στο χέρι λοιπόν του λαού είναι να βάλει εμπόδια σε αυτή τη νέα επίθεση σε επιβολή υγιής νεκροταφείου με ισχυρό εργατικό κίνημα και κοινωνική συμμαχία για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες. Και τελειώνω, θεωρούμε απαράδεκτη την τροπολογία του κυρίου Βορύδη, ανατρέπει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, γιατί στο μάτι υπάρχουν οι περιουσίες των συνεταιρισμών. Ζητάμε την απόσυρσή του.